Περνάει τώρα από πειθαρχικό και θα ήθελα να απαντήσετε ο συνδικαλιστής στη φύλακα, ο κ. Λοϊζίδης, επειδή αναδεικνύει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αστυνομία, για παράδειγμα τις αδυναμίες της. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα και έλεγε ότι τα κάναμε σαλάτα, θα ήταν αντιμέτωπος με νέα πειθαρχική. Μα έχουμε ξεκαθαρίσει, κυρία Σάβα, ότι δεν διώκεται για τις αναφορές τους σε θέματα συνδικαλισμού. Ναι. Διώκεται προφανώς για κάποιες αναφορές τους, οι οποίες υπερβαίνουν τα συνδικαλιστικά του καθήκοντα. Ναι. Ο συγκεκριμένος δεν πάει να είναι μέλος της αστυνομίας, ναι. Έχουμε πειθαρχικούς κανονισμούς και κάποια δεδομένα. Το να αναφέρεται ο ίδιος, και δεν θέλω να αναφερθώ στη συγκεκριμένη υπόθεση, ναι. Για να μην θεωρηθεί ότι προσπαθώ να επηρεάσω οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, να αναφερθώ σε άλλες αναφορές του. Είναι συνδικαλισμός, κυρία Σάβα, να ασχίζονται επίσημα έγγραφα της αστυνομίας μπροστά στις κάμερες. Είναι συνδικαλισμός να αναφέρεται και να σπηλώνει ένα θεσμό όπως αυτό του αρχηγού ή ολόκληρης της αστυνομίας. Είναι διάφορα θέματα τα οποία σίγουρα έχουν, ναι. Τα όρια τους. Ο συνδικαλισμός έχει τα όρια του. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή αναφέρονται σε φήμωση και τέτοιου είδους θέματα. Ο άνθρωπος ποτέ δεν φημώθηκε. Πόσα χρόνια βγαίνει στις τηλεοράσεις καθημερινά. Τι ήταν εκείνο που ξεχύλισε το ποτήρι, αν θέλετε, του αρχηγού για να προχωρήσει. Συγκεκριμένες αναφορές για κάποια θέματα, ναι. Τα οποία από τη μια δεν είχε αρμοδιότητα να αναφέρει, ναι. Ως μέλος της αστυνομίας, και από την άλλη αυτό που σας είχα πει, ναι. Και προηγουμένως. Ναι, απλά είναι αλήθεια ότι κάποια πράγματα, ας πούμε αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας από το Reported σε σχέση και με τα προσκλητήρια του γάμου των παιδιών, ίσως παράδοση έγινε ο γάμος, έτσι, να ευχηθούμε και βιον αθόσπαρτο. Δεν ήταν, ναι. Το περασμένο Σάββατο. Αυτό όλο, ναι, τι, ναι. Λέει, και επειδή λαμβάνουμε, είπατε χθες και σε δηλώσεις σας, και ήταν και η απάντηση του αρχηγού ότι θα δώσει τα 3,32 σεντ για τους φακέλους. Είναι αυτό το ζήτημα. Μα είναι αυτό το θέμα όμως, κύριε Ανδρέου. Ναι, ναι. Να σας απαντήσω. Νομίζω ο αρχηγός αστυνομίας έχει πει τις θέσεις του όπως αναφέρονται στην απάντηση της. Ναι, ναι, αλλά είναι καταγγελία. Δεν πρέπει να γίνει μια διερεύνηση ασχέτως αν αφορά τον αρχηγό αστυνομίας. Μα δεν γνωρίζω πού έχουν καταλήξει οι καταγγελίες αυτές. Ναι. Πού πάνε οι καταγγελίες αυτές. Αυτό δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Ναι. Διότι είναι μια καταγγελία, διότι μπορεί να φαίνεται. Ας πούμε λίγο και ποταπό να σχολιάζεις για τους φακέλους που μπήκαν τα προσκλητήρια μέσα. Αλλά όταν υπάρχει κάποιος που μένει εκτός ωραρίου ή δούλευε υπερορίες για να βάζει σε φακέλους ή και τι άλλα πράγματα μπορεί να κάνει ένας αστυνομικός, επειδή ακριβώς του το λέει ο αρχηγός της δύναμης. Είναι πολλά τα ερωτήματα που. Μα νομίζω στην ανακοίνωση, ναι. Αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο μέλος το οποίο παρέμεινε τα απογεύματα ήταν οικειοθελώς. Ναι. Δεν θα ήταν, κύριε Ανδρέου, αν σας έλεγαν και εσάς. Εντάξει, εσάς δεν νομίζω, κύριε Ανδρέου, αλλά λέω γενικά να κάνετε κάτι, δεν θα το κάνατε. Αν το έλεγε ο αρχηγός της αστυνομίας. Ναι, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρουμε. Ναι, είναι. Του της αστυνομίας. Ναι. Αλλά νιώθω, αν θέλετε, επειδή συζητάμε πολλά πράγματα και επειδή γίνονται έρευνες και επειδή συζητάμε διάφορα, αυτό που είμαστε και να φαινόμαστε, ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να μιλήσουν και να φοβούνται, ενώ σε σχέση με το ποια είναι τα καθήκοντά τους, τα επιπρόσθετα κλπ. Είναι ένα θέμα. Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Νομίζω ο αρχηγός έχει παραθέσει το τι ακριβώς έγινε. Ναι. Εν αγνία τώρα του θα λέει. Γίνει έρευνα. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα εσωτερικά. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να διερευνά. Όχι, απλά αυτό το εν αγνία. Εμένα με τρομάζει υπό την έννοια ότι μπορεί να γίνονται και άλλα πράγματα ή να δίνονται και οδηγίες για τον αρχηγό εν αγνία του. Ενώ είναι ζητήματα τα οποία. Μια απάντηση πυροδοτεί άλλες 15 ερωτήσεις και. Κυρία Σάβα, στην αστυνομία εργάζονται 5.000 μέλη. Είναι, ναι. Δυνατόν να γνωρίζει οποιοδήποτε υπεύθυνος, όχι ο αρχηγός της αστυνομίας, οποιοδήποτε υπεύθυνος, τι κάνει κάθε δευτερόλεπτο το κάθε μέλος της αστυνομίας, ναι. Αν εργάζεται σωστά ή λαθασμένα ή κάνει κάποια λάθη. Αυτό είναι αδύνατο. Όχι, ναι, μόνο, ναι. Στην αστυνομία, παντού. Άλλο, όμως, ναι. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που έχετε αναφέρει με τον συνδικαλιστή. Θέλω να τονίσω ότι. Επειδή έχει αναφερθεί ότι θα απολυθεί, αυτό δεν ισχύει καθόλου για τον λόγο, ναι. Ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η δικαστική. Όχι, δεν είπαμε. Ότι περνάει από πειθαρχικό, λέμε. Απλά επειδή, ναι, είναι, ναι, η σύνθεση που είναι τριμελές το σώμα, διότι αν ήταν μονομελές, δεν υπήρχε αυτή, αν θέλετε, η διαβάθμιση στις ποινές για να μπορεί να καταλήξει και σε απόλυση. Θα δούμε την εξέλιξη, κύριε Ανδρέου. Νοουμένου ότι θα καταδικαστεί. Ναι, νοουμένου. Κάθε άνθρωπος είναι.
Αθώος μέχρι να βρίσκω στον αντίκτυπο. Απλά ναι, αναλόγως. Τριμελής... Τα συγκρίνω, αν θέλετε, κύριε Ανδρέου, τα δύο, για τον άνθρωπο που μπορεί να ασκήσει ένα χαρτί κλπ. Σε σχέση με το αυτός που δίνει οδηγίες, αν θέλετε, για να γίνουν έρευνες για τον συνδικαλισμό ή αν εκμεταλλεύεται τη θέση για να, γιατί παραμένει και μέλος, με έναν αρχηγό, ο οποίος γενικά στα μεγάλα δεν υπάρχει, αν θέλετε, μια απάντηση, και προκύπτει να σπαταλά, αν θέλετε, το ανθρώπινο δυναμικό της αστυνομίας για το γάμο των παιδιών του. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαντηθεί και να μας απασχολήσει. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Κύριε Ανδρέου, βέβαια δεν είναι δικό σας να το απαντήσετε. Ίσως ο ίδιος ο αρχηγός να νιώσει την ανάγκη ή να ζητήσει ο ίδιος διερεύνηση για να καθαρίσει, αν θέλετε, από αυτή τη διαδικασία.